ορίσατε, έφερα κοντά μου και τους δύο διακόνους, τον εκλεκτό πατέρα Αμφιλόχιο, ο οποίος μάλιστα εφόρεσε τα αμφία του και έλαβε και μέρος στην ακολουθία, και τον πατέρα Νικόλαο Τσεπίση, τον άρχη χειροτομηθέντα πριν από μερικούς μήνες, ο οποίος είναι καθηγητής της Βυζαντινής Μουσικής και όπως είδατε έψαλε απόψε κατά θαυμάσιον τρόπο, όντας 25 χρόνια περίπου ψάλτης. Βλέπετε ότι έχει το θείο αυτό όργανο, το μεγαλείο της ψυχής που του χάρισε ο Θεός να χυλαρίκει εκκλησιαστικά όμορφο και να αποδίδει αντρίκια και παραδοσιακά την εκλεκτή αυτή ημνολογία του Βυζαντινού αναλογίου. Αγαπητοί αδερφοί, αγαπητέ μου Πάτερ Σίμων, ασπάζουμε τον καθένα από εσάς προσωπικά και την κάθε μία, εν κυρίω. Και λέγω μία κουβέντα, γιατί αυτές τις μέρες καλό είναι να μην ομιλούν οι άγγονες, αλλά να ομιλούν τα γεγονότα, και τα γεγονότα ομιλούν. Τι να πει κανείς μπροστά στον νυμφίο, ή τι να πει κανείς μπροστά στον εσταυλωμένο Χριστό, ή τι να πει μπροστά κανείς από το επιτάφιό του. Έχουμε όμως μία παράκληση στην αγάπη σας. Αδερφοί, αν έχει να πει κάτι η Μεγάλη Εβδομάδα στον κόσμο ολόκληρο και σε εμάς τους χριστιανούς, είναι ότι αυτός που πέθανε απάνω στο σταυρό, αυτός που μπήκε μέσα στον τάφο, αυτός που έμεινε Μεγάλη Παρασκευή, Μέγα Σάββατο και λίγες ώρες από την Κυριακή, τριήμερος, τρεις μέρες μέσα στον τάφο, δεν ήταν απλός και δίκαιος άνθρωπος. Θα σας πω κάτι που ίσως απόψε πειράξει λίγο τα αυτιά, αλλά πρέπει να το πούμε. Άλλοι ίσως να έχουν υποφέρει περισσότερα από τον Κύριο, εκείνος έπαθε επάνω στο σταυρό. Άλλοι οι μάρτυρες τους τηγανίσανε, άλλους τους πριονίσανε, άλλους τους κόψανε κομμάτια, άλλους τους φόρεσαν εκείνους τους χιτώνες, τους ακάνθινους κλπ. Μπορεί να υπέστησαν περισσότερα από όσα υπέστη ο Κύριος. Όμως, ήσαν άνθρωποι. Ο Τσε Γκεβάρα, επί παραδείγματι, ή ο Αθανάσιος Διάκος που σκλήστηκε, υπέφερε περισσότερο. Το αίμα αυτών των που υπέστησαν τα πάντα, χάρη της πατρίδος των, χάρη του έθνους, χάρη του γένους, είναι αίμα ανθρώπινο, δεν σώζει. Του Χριστού το αίμα σώζει. Του Χριστού το αίμα σώζει, γιατί είναι αίμα τελείου Θεού και τελείου ανθρώπου. Αυτός που τη Μεγάλη Παρασκευή σταυρώθηκε από ώρας 6 έως ώρας 9 και αποκαθιλώθηκε, ήταν ο ίδιος ο Θεός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που φόρεσε, ντύθηκε, δανείστηκε, αν θέλετε έτσι, την ανθρώπινη σάρκα από την Παναγία μας. Μπήκε μέσα στη μήτρα της, φόρεσε σαν ένδυμά του τον άνθρωπο, την ανθρώπινη φύση, και την έδωσε εκείνη την ώρα επάνω στο σταυρό, ώστε λίγες σταγόνες αίματος δικές του, τίμιες, άγιες, καθαρές, θεϊκές και ανθρώπινες σταγόνες, θεάνθρωπος γάρου, να ξεπλύνουν την αμαρτία του ανθρώπου. Για τα νέα παιδιά το λέω απόψε, που χαίρομαι, μπράβο σας. Η πλειοψηφία απόψε είστε νέοι άνθρωποι. Συγχαρητήρια στον παπά σας και σε εσάς. Αγαπητοί, να το πούμε, να το καταλάβουμε. Λίγες σταγόνες από το αίμα του εξέπληραν την ανθρώπινη αμαρτία. Λίγες σταγόνες ανθρώπινες έπεσαν επάνω στο κρανίο του πρώτου Αδάμ που βρισκόταν κάτω από το σταυρό του και εξέπληραν την αμαρτία του ανθρώπου. Αυτή είναι η προσφορά του Χριστού μας στον κόσμο. Όχι γιατί κάποιος δίκαιος, όχι γιατί κάποιος άγιος, ότι γιατί κάποιος ειρηνικός άνθρωπος τη Μεγάλη Παρασκευή επέθανε απάνω στο σταυρό. Αλλά γιατί εκείνος που πέθανε απάνω στο σταυρό ήταν ο τέλειος Θεός και ο τέλειος άνθρωπος, Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που έγινε και για μας και άνθρωπος. Ήταν τέλειος Θεός, έγινε και άνθρωπος και παραμένει θεάνθρωπος. Παρακαλώ, τη Μεγάλη Πέμπτη που θα δείτε τον παπά σας να σηκώνει το σταυρό και να τον βλέπετε με απλωμένα τα χέρια, να θυμάστε.
και τον για κοιτάξτε την εικόνα εκείνη της Σταυρόσεως, σας παρακαλώ κοιτάξτε την. Δεν δείχνει έναν άνθρωπο που πονά, δεν δείχνει κάποιον άνθρωπο που τρέμει, δεν δείχνει κάποιον άνθρωπο που κλαίει και κρόζει πάνω από το Σταυρό, αλλά τι δείχνει, τον βασιλέα της δόξης που αναπαυμένος τη Μεγάλη Παρασκευή στο θρόνο της αγάπης, προσφέρεται υπέρ της του κόσμου ζωής και συντηρίας. Χαρίζει στον άνθρωπο τη ζωή και τη σωτηρία. Να, γιατί λέμε εκείνο το περίφημο. Ο θάνατός του, ταφ κεφαλαίο, ο θάνατός του, η ζωή μας. Από τον θάνατό του προήλθε η δική μας η ζωή και μπορούμε να απολαύσουμε τη ζωή εξαιτίας αυτής της δικής του προσφοράς. Αυτά έχοντες υπόψη, θέλω να μεταφέρω την αγάπη μου στην ενορία αυτή και παρακαλώ τον κύριο Κατσάγγελο τώρα που είναι αναμένα και τα κεράκια να πάρει μια φωτογραφία όλο τον κόσμο για να μπορούμε αύριο το πρωί, αν θέλετε παρακαλώ, 10-12 θα το έχω έτοιμο. Μπείτε στο IM, Παύλα, ξέρουν τα παιδιά, Ιερισσού, Ιερά Μητρόπολης, Παύλα, imierisou.gr να δείτε την απόψινή σύναξη. Τόσο ωραία που ψάλανε οι ψαλτάβες μαζί και ο διάκος μας, αλλά και οι ψαλτάβες που είχατε και δεξιά και αριστερά, και επιπλέον να δείτε και τα πρόσωπά σας. Γιατί η Εκκλησία αυτές τις μέρες τι θέλει, τι γυρεύει από εσάς, τι γυρεύει από μένα, γιατί κάνουμε αυτές τις ακολουθίες. Δεν δίνουμε παράσταση. Δεν είμαι εγώ ο Μηνωτής και οι άλλοι οι Παξινού για να παίξουμε τον Βασιλέα Λύρου ή για να παίξουμε την Αντιγόνη. Αλλά για να μετέχουμε στο πάθος του Κυρίου επάξια και καθαρμένες διαινίες με την εξομολόγηση, με την νηστεία που αυτές τις μέρες είναι βαρυτάτη, με την νηστεία και στις τις άλλες με τη φιλανθρωπία απέναντι στο καθένα για να πούμε στο Θεό την ώρα της Μεγάλης Πέμπτης και Παρασκευής. Πάτερ, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών και άφες σύ τις ωφελέτες τις δικές μας. Άφησε, συγχώρησε τις αμαρτίες μου, γιατί εγώ συγχώρησα. Συγχώρησα τον αδερφό μου, συγχώρεσέ με και εσύ. Αυτή είναι της Εκκλησίας η προτροπή αυτές τις μέρες. Εύχομαι χρόνια πολλά και ευλογημένα, χαριτωμένα, αγιασμένα, ο Θεός να σας δίνει δύναμη και υγεία και παρακαλώ τον Άγιο Διάκονο να μου δώσει τον Τιμίο Σταυρό. Θα έρχεστε, θα προσκυνάτε τον νυμφίο και μετά κι εγώ στο χέρι μου θα κρατώ το σταυρό να προσκυνάτε και αυτόν ώστε να σας δείξω το χέρι και να σας πω χρόνια πολλά, καλό Πάσχα και καλή την Ανάσταση. Έτσι πολλά και ευλογημένα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημών.